Κρίσιμο δίμηνο για το Μαξίμου. Επενδύει στην επιτυχή διαχείριση των πυρκαγιών, στη ΔΕΘ και στον προϋπολογισμό. Σαριγιάννης. Η παραλλαγή Κένταυρος θα κυριαρχήσει το φθινόπωρο. Πόσα τεστ θα κάνουν οι μαθητές? Συνάντηση του βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανου Γκίκα με το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας Γιάννη Κοτσιόπουλο και τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννη Καρβέλη. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις δομές υγείας της Κέρκυρας. Προσχώρηση της παράταξης Κέρκυρα Αλλαγής στην παράταξη της Μερόπης Ιδραίου. Την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού και την υποπαραλλαγή Κένταυρος αναφέρθηκε και ο καθηγητής πνευμονολογίας, ο κ. Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στον Sky. Σημείωσε δε ότι σε περίπου μία ή δύο εβδομάδες θα φανεί το επιδημιολογικό αποτύπωμα που αφήνει ο 15 Αύγουστος. Ο Νίκος Τζανάκης ξεκαθάρισε πάντως ότι η πανδημία κορονοϊού στη χώρα μας βρίσκεται στη δεύτερη εβδομάδα πολύ σημαντικής αποκλιμάκωσης των κρουσμάτων. Ο καθηγητής έκανε επίσης λόγο για σαφή μείωση στις εισαγωγές στα νοσοκομεία, περίπου 30% όπως είπε, αλλά και στους θανάτους, περίπου 25% από την περίοδο αιχμής τους. Προβλέπουμε ότι θα περάσουμε ένα καλό Σεπτέμβριο, πρόσθεσε. Ερωτηθεί σχετικά με την υποπαραλλαγή Κένταυρος και για το αν μπορεί να οδηγήσει σε έξαρση την πανδημία, απάντησε πως δείχνει δυναμική και μπορεί να είναι το επόμενο στέλεχος που θα μας προβληματίσει. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι μεταλλάξεις όμικρον 4 και 5 είναι πολύ μεταδοτικές και δεν θα αφήσουν τον Κένταυρο να επικρατήσει εύκολα. Κάνει εντύπωση πως δεν έχει επικρατήσει έως τώρα, ας είμαστε αισιόδοξοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής. Για τους ασθενείς που εισάγονται στα νοσοκομεία με κορονοϊό και έπειτα καταλήγουν, τόνισε ότι κατά 99% πρόκειται για υπερήλικες, συνήθως πάνω από 85 ετών, ή άτομα με πολύ βαριά υποκείμενα νοσήματα. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς δεν έχουν κάνει και την τέταρτη δόση, είπε ο καθηγητής. Ο καθηγητής συνέστησε δε την προσοχή όσων γυρνούν από τις διακοπές, ώστε αν πρόκειται να έρθουν σε επαφή με ηλικιωμένους, να φορούν μάσκα, να έχουν πραγματοποιήσει τεστ και μετά από 5 με 6 μέρες από την επιστροφή να συγχρονιστούν μαζί τους. Τέλος, εν ώψη του ανοίγματος των σχολείων, είπε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει υποχρέωση για τη χρήση μάσκας. Οι γονείς εξ ορισμού έχουν την ευθύνη για τα παιδιά τους και γνωρίζουν πώς θα συμπεριφερθούν. Δεν αφήνουμε το παιδί να πάει σχολείο αν είναι άρρωστο ή του κάνουμε self-test αν υπάρχει κρούσμα στο οικογενειακό περιβάλλον, δήλωσε ο κ. Τζανάκης. Ζητήματα που αφορούν, κυρίες και κύριοι, στις στελέχωσες των δομών υγείας στο νομό ήταν αυτά που κατά βάση απασχόλησαν τη σύσκεψη, η οποία διεξήχθη το μεσημέρι στο γραφείο του Διοικητή του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κέρκυρας, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, του κ. Γιάννη Κοτσιόπουλου, του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανου Γκίκα. Ευρεία σύσκεψη στο γραφείο του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας, Λεωνίδα Ρουμπάτη, με παρόντα μέλη της διοίκησης, υπό το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Γιάννη Κοτσιόπουλου, διεξήχθη το μεσημέρι. Παρουσία του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλη και του Βουλευτή Κερκύρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανου Γκίκα. Στη σύσκεψη αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν στη στελέχωση των δομών υγείας σε επίπεδο νομού. Μιλώντας στο ΣΤΑΡ, ο βουλευτής Στέφανος Γκίκας θύμισε ότι μόλις πρόσφατα το νοσοκομείο ενισχύθηκε με 8 μόνιμες θέσεις γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και με 52 θέσεις μόνιμων νοσηλευτών. Ωστόσο, ζητείται η κάλυψη επιπλέον θέσεων γιατρών, όπως επίσης η πρόσληψη προσωπικού για το ΕΚΑΒ και η στελέχωση του νέου αγροτικού ιατρείου της Λάκας Παξών με το απαιτούμενο προσωπικό. Βεβαίως, τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ, ούτε οι επιδιώξεις μας. Έχουμε ζητήσει να υπάρξουν και νέες προσλήψεις μόνιμων ιατρών σε 5 περίπου ακόμα κρίσιμες ειδικότητες, και ευελπιστώ ότι στις επόμενες προκηρύξεις, στην επόμενη προκήρυξη θα βρίσκονται αυτοί οι γιατροί των κρισίμων ειδικοτήτων. Επίσης, ζητήσαμε και από την πολιτική ηγεσία, αλλά βεβαίως και από τον κύριο Γενικό Γραμματέα, την στήριξη με προσωπικό του ΕΚΑΒ της Κέρκυρας, όπως επίσης και τη στελέχωση του νέου περιφερειακού ιατρείου, του νέου αγροτικού ιατρείου της Λάκας Παξών. Και για άλλα ζητήματα, βεβαίως, μιλήσαμε σήμερα. Εντασσόμενη στο πλαίσιο των τακτικών επισκέψεων παραγόντων του Υπουργείου Υγείας, η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Γιάννη Κοτσιόπουλου μετέφερε την πρόθεση του Υπουργείου να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ενώ μίλησε για αθρώες προσλήψεις και επικουρικού και μόνιμου προσωπικού στο νοσοκομείο της Κέρκυρας και προανήγγειλε τη μονιμοποίηση όλων των επικουρικών.
Είναι κεντρική στρατηγική του Υπουργείου Υγείας η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλα τα νοσοκομεία. Ιδιαίτερα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας έχουμε κάνει αθρώες προσλήψεις και επικουρικού προσωπικού άνω των 200 ανθρώπων έχουν προσληφθεί τα τελευταία 2 χρόνια και για την κάλυψη των αναγκών της πανδημίας. Τώρα αυτές οι προσλήψεις μετατρέπονται σε μόνιμο προσωπικό. Ήδη 52 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό και 8 γιατροί θα γίνουν θέσεις μόνιμες, προκυρήσονται άμεσα. Άρα η δέσμευσή μας για μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού γίνεται στην πραγματικότητα πράξη. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι θα χρειαστούν στο μέλλον ίσως και κάποιες άλλες προσλήψεις. Συζητάμε τα θέματα με τη διοίκηση, αλλά πιστεύουμε ότι έχει γίνει μια πολύ γενναία ενίσχυση του νοσοκομείου. Και βέβαια θα είμαστε δίπλα στο νοσοκομείο μέσω των τακτικών επισκέψεών μας, να ενημερωνόμαστε για τα θέματα που απασχολούν, να λύνουμε τα προβλήματα με τη διοίκηση και πιστεύω ότι σήμερα το νοσοκομείο της Κέρκυρας είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με αυτό που παραλάβαμε πριν 3 χρόνια. Θεωρείτε πως η ένταξη της Κέρκυρας στην πρώτη προβληματική ζώνη θα βοηθήσει ώστε να υπάρχει στελέχωση επαρκής στις δομές υγείας? Σαφώς το στοίχημα είναι να βρίσκουμε ιατρικό προσωπικό που είναι το μεγάλο πρόβλημα στις περιοχές της Άγωνες. Άρα λοιπόν πρέπει να δοθούν κίνητρα έτσι και στην Κέρκυρα. Στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας θα δώσουμε αυτά τα κίνητρα που χρειάζεται. Και επίσης επεξεργαζόμαστε και μια σειρά άλλων κινήτρων που θα βοηθήσουν τους γιατρούς να στελεχώσουν τα περιφερειακά μας νοσοκομεία. Συνεπώς, το πώς θα αναπτύξουμε το νοσοκομείο της Κέρκυρας βρίσκεται στα πλαίσια μιας γενικότερης στρατηγικής ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ενίσχυσής του. Να σημειωθεί πάντως ότι η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας δεν είχε καμία ενημέρωση για την παρουσία στην Κέρκυρα και στο νοσοκομείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ενισχυμένο είναι το τελευταίο διάστημα το νοσοκομείο της Κέρκυρας με μόνιμο και επικουρικό προσωπικό, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες προσλήψεις, σημειώνει ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο κ. Γιάννης Καρβέλης. Αναφερόμενος σε επιμέρους ζητήματα που απασχολούν το νοσοκομείο της Κέρκυρας, ο διοικητής, ο κ. Ρουμπάρτης, αναφέρθηκε στη δυσκολία έβρεση διαμερισμάτων για τους νεοδιοριστέντες γιατρούς και νοσηλευτές. Αναφερόμενος στις ενέργειες που έχουν γίνει έως τώρα για την ενίσχυση των δομών υγείας στο νομό, διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης σημείωσε ότι στο Κέντρο Υγείας Παξών υπηρετούν πλέον 3 γιατροί για την καλοκαιρινή σεζόν, ενώ το νοσοκομείο της Κέρκυρας θα ενισχυθεί με επιπλέον 8 μόνιμους γιατρούς και με 52 νοσηλευτές. Ο κ. Καρβέλης ενημέρωσε για την πρόθεσή του να επισκεφθεί και το Κέντρο Υγείας της πόλης, για το οποίο υπάρχει πρόθεση να επεκταθεί περαιτέρω η διάρκεια λειτουργίας του τις βραδινές ώρες. Πρόσφατα το Κέντρο Υγείας Παξών πήγαν 3 γιατροί οι οποίοι ενίσχυσαν για την θερινή περίοδο το Κέντρο Υγείας, γιατί όπως γνωρίζετε και εκεί έχουμε συρροή επισκεπτών κατά την θερινή περίοδο και ήταν κάτι που θα έπρεπε να το κάνουμε για να βοηθήσουμε όχι μόνο το Κέντρο Υγείας αλλά και τις επιχειρήσεις αλλά και τον κόσμο που τουριστικά επισκέπτεται το νησί. Σε ό,τι αφορά εδώ την Κέρκυρα, ξέρετε ότι κάναμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενισχυθεί το νοσοκομείο καταρχήν σε μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Είναι ήδη στο site της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας οι θέσεις των 8 μονίμων ιατρών σε βασικές ειδικότητες που υπέδειξε το ίδιο το νοσοκομείο και έγιναν αποδεκτές από εμάς. Ζητούσαμε βέβαια περισσότερες θέσεις. Κοιτάξτε, πολλά νοσοκομεία ζητούσαν περισσότερες θέσεις, αλλά αυτό είναι συνάρτηση του συνολικού αριθμού που έχει το Υπουργείο Υγείας στη διάθεσή του να διαχειριστεί για όλη τη χώρα. Δεν είναι μόνο για την περιοχή εδώ. Συγκριτικά με άλλες περιοχές θα μπορούσα να πω ότι το νοσοκομείο της Κέρκυρας πήρε αρκετές θέσεις μονίμων ιατρών. Αντίστοιχα είναι και 52 πλέον θέσεις μονίμων νοσηλευτών για το νοσοκομείο και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι καθ' όλη την προηγούμενη περίοδο το νοσοκομείο της Κέρκυρας ενισχύθηκε με 200 εργαζόμενους επιπλέον διαφόρων ειδικοτήτων, δηλαδή και νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο της Κέρκυρας θα παραριθμεί ένα συνολικό αριθμό 800 εργαζομένων εδώ μαζί με τους 200 που βάλαμε, άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο 600 που είχε σαν νούμερο εργαζομένο το νοσοκομείο, το συν 200 που προσθέθηκε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα θα επισκεφτώ και το κέντρο υγείας της πόλης, της Κέρκυρας, όπου και εκεί ξέρετε έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και εκεί έχει ενισχυθεί το κέντρο υγείας με ιατρικό προσωπικό για να προσφέρει
τις υπηρεσίες του στον τοπικό πληθυσμό σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα ωρών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όπως γνωρίζετε, το κέντρο υγείας λειτουργεί μέχρι αργά το βράδυ και θα προσπαθήσουμε να το επεκτείνουμε όσο περισσότερο γίνεται. Για πρώτη φορά το Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας ενισχύεται με τόσες πολλές θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού και με σημαντικό αριθμό γιατρών, ενώ υπάρχει πρόθεση του Υπουργείου για περαιτέρω ενίσχυση, σημείωσε ο διοικητής του Λεωνίδας Δρουμπάτης. Παρατήρησε ωστόσο ότι ακόμη και η ένταξη στην πρώτη προβληματική ζώνη δεν εξαλείφει το σοβαρό αντικίνητρο της έλλειψης στέγης για το νέο προσωπικό. Για πολλωστή φορά ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας είναι στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Αυτό σημαίνει ότι δείχνουν κάποια βαρύτητα στο νοσοκομείο αυτό, ότι πρέπει και για την ενίσχυση του με μόνιμο προσωπικό, είτε είναι νοσηλευτικό, είτε είναι διοικητικό, είτε ιατρικό. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι για πρώτη φορά πήραμε τόσες πολλές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού σε σχέση με άλλα νοσοκομεία. Είμαστε το τρίτο νοσοκομείο στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια με πάρα πολλούς νοσηλευτές, 52 σχεδόν, με γιατρούς 8 θέσεις μόνιμες πλέον, και αυτό δεν θα σταματήσει εδώ, θα συνεχιστούν οι μόνιμες προσλήψεις για τις επόμενες προκηρύξεις. Οπότε ελπίζουμε στη συμμετοχή, αλλά επειδή εδώ πρέπει να επισημάνουμε και ένα θέμα, ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αλφα προβληματική ζώνη, το πρόβλημα είναι γενικώς για τα ενίκια της Κέρκυρας, και αυτό πρέπει η πολιτεία, η περιφέρεια, ο Δήμος να το δούνε πάρα πολύ σοβαρά, γιατί ναι μεν μπορούμε να φέρουμε κάποιους γιατρούς κτλ, αλλά και πλέον και οι γιατροί που είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα με τα ενίκια του νησιού. Και δεν υπάρχει στέγη και είναι και πολύ ακριβή. Ακριβώς. Είναι όταν κάποιος ζητάει 500, 600, 700 ευρώ για έναν γιατρό, φανταστείτε ότι δεν θα ρισκάρει κάποιος γιατρός να φέρει την οικογένειά του στην Κέρκυρα και να μην βρει στέγη να μείνει. Οπότε αναμένουμε να δούμε και στη συνέχεια το τι θα μας πούνε και ο κύριος Γενικός και ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Γίνεται μια σοβαρή δουλειά για τα ακίνητα του νοσοκομείου που δυστυχώς καταραίουν κτλ. Και πρέπει να τα δούμε σε σωστή βάση. Έχουμε σχεδιάσει, έχουμε κάνει προσχέδια προκηρύξεων και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για πρώτη φορά όταν μπουν αυτά σε μια σειρά. Η πλειοψηφία προσχώρησε παράταξη Κέρκυρα Αλλαγής και ο επικεφαλής της Σπύρος Πουλής. Γεγονός το οποίο ανακοίνωσαν ο κ. Πουλής και η Δήμαρχος κ. Μερόπη Ιδραίου στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Πλαισιωμένη από τους αντιδημάρχους της, η Μερόπη Ιδραίου ανακοίνωσε την προσχώρηση στη δημοτική πλειοψηφία της παράταξης Κέρκυρα Αλλαγής και το επικεφαλής της Σπύρου Πουλή. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσεων και ο Σπύρος Πουλής υπογράμμισαν ότι η συνεργασία τους εδράζεται στην ταύτιση απόψεων και στην αμοιβαία διάθεση προσφοράς στον τόπο και στους δημότες. Είμαστε εδώ σήμερα για να ανακοινώσουμε την προσχώρηση του κυρίου Σπύρου Πουλή και την προσχώρηση της παράταξης του Κέρκυρα Αλλαγής στην δημοτική μας παράταξη, στη δημοτική αρχή και στην εκτελεστική εξουσία του Δήμου. Μας χαροποιεί πολύ το γεγονός αυτό, διότι με τον κύριο Πουλή αποφασίσαμε αυτή την σύμπραξη και αυτή την συστράτευση πάνω σε κοινές αρχές και κοινές αξίες και κυρίως με γνώμονα τη χρηστή διαχείριση, την βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των πολιτών και των επισκεπτών μας, αλλά και την επίλυση των προβλημάτων που μένονται για πολλά χρόνια στο Δήμο μας, αλλά και την εξυπηρέτηση πάνω απ' όλα των πολιτών. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, όποιος πορεύεται με αυτές τις αρχές και τις αξίες και με γνώμονα την πραγματική και ειλικρινή αγάπη, το μεράκι και το ενδιαφέρον για την επίλυση των προβλημάτων του τόπου μας και των συνδημοτών μας, είναι ευπρόσδεκτος στην παράταξη αυτή, χωρίς αγγυλώσεις, χωρίς στεγανά και χωρίς άλλες ιδεολειψίες. Η μόνη μας λοιπόν αγωνία και ο μόνος κοινός στόχος είναι ακριβώς αυτό που είπα, να πάμε τον τόπο μας ένα βήμα μπροστά, και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε όλοι μαζί, εργαζόμαστε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη θητεία. Αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και εγώ προσωπικά και όλοι οι συνεργάτες, και χαιρόμαστε που η ομάδα αυτή μεγαλώνει, γιατί η ομαδική δουλειά, η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η ομόνοια φέρνει και τα θετικά αποτελέσματα. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Πουλή, του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα καθήκοντα και στο έργο που θα αναλάβει, τα οποία και θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, και θεωρούμε ότι οι προοπτικές και το μέλλον θα δικαιώσουν και τους αγώνες και τους σκόπους μας και τις πολύ καλές συνεργασίες.
Τα καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβει ο κ. Πουλής θα ανακοινωθούν προσεχώς. Το βέβαιωνε πάντως πως θα είναι σχετικά με την επαγγελματική του δραστηριότητα, δηλαδή με τον τομέα της υγείας. Όσο για τη διάσταση απόψεων με τον επικεφαλής του συνδυασμού Κέρκυρα Ψηλά Σπύρο Νεράντζη, η προσχώρηση του Σπύρου Πουλή δεν σχετίζεται πουδενή, όπως υπογράμμισε η Δήμαρχος, σημειώνοντας πως τα προβλήματα στη συνεργασία με τον κύριο Νεράντζη δεν τα εκλαμβάνει ως ουσιαστική ρήξη, αλλά ως διάσταση απόψεων σε ορισμένα ζητήματα. Να ευχαριστήσω τη Δήμαρχο για την τιμή που μου κάνει και την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Αλλά παράλληλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλη τη δημοτική ομάδα, που στη συνεδρίασή της, από ό,τι πληροφορήθηκα, είχαν να πει ο καθένας και από ένα καλό λόγο. Αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή στο πρόσωπό μου και αυτό είναι μια ακόμα δύναμη να συνεχίσω στην πορεία και στη συνέχεια αυτής της αιτίας, όσο το δυνατόν να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, όπως ανέφερε η Δήμαρχος και όπως έχουμε κάνει, σε πολλά κομβικά σημεία που αφορούσε την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου. Είμαστε αρρωγοί και συμπαραστάτες και προσπαθούσαμε όλοι μαζί σε αυτή την κοινή πορεία να φέρουμε τον τόπο πιο μπροστά. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και αυτό πιστεύω θα κάνουμε στη συνέχεια. Για μας τους χριστιανούς είναι διακόνημα να υπηρετούμε τον συνάνθρωπο. Σε αυτή λοιπόν την πρόσκληση εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να κλείσω τα αυτιά μου, παρά το μόνο που σκέφτηκα είναι να δώσω το καλύτερό μου, αυτό που δίνω όλα αυτά τα χρόνια από όποια μετερίζει και πέρασα, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο και τον τόπο. Από τους Αγίους Δέκα, το Σταυρό και το Βυρό θα ξεκινήσουν τελικά οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Οκτώβρη, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Ζορμπά. Όχι από την περιοχή του Περάματος, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης στις 12 Αυγούστου, αλλά από τους Αγίους Δέκα, τον Σταυρό και τον Βυρό θα ξεκινήσουν τελικά οι παρεμβάσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Οκτώβρη, όπως ενημέρωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κερκύρας Κώστας Ζορμπάς. Θυμίζουμε ότι ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ και ο χρόνος περάτωσης 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Έχουμε αποφασίσει να ξεκινήσουμε από το κομμάτι των Αγίων Δέκα, Σταυρού και Βυρό, λόγω του ότι στους Άγιους Δέκα και στο Σταυρό ο δρόμος έχει υποστεί κάποιες καθυζήσεις, έχει κάποια προβλήματα και πρέπει να επισκευαστεί, για να έχουμε μια εναλλακτική, ξεκινώντας στο Πέραμα, να υπάρχει μια ελεκτρική για τα αυτοκίνητα, γιατί υπάρχει πιθανότητα, εξετάζουμε μάλλον να δούμε πώς θα μπορέσει να γίνει το έργο χωρίς να κλείσει τελείως ο δρόμος. Υπάρχει πιθανότητα να κλείσει το ένα ρεύμα μόνο, υπάρχει πιθανότητα όμως για ένα μικρό χρονικό διάστημα να κλείσει τελείως ο δρόμος. Οπότε θέλουμε να έχουμε μια εναλλακτική με ασφάλεια, έτσι ώστε να διοχετεύσουμε την κυκλοφορία προς τα εκεί. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως θα ξεκινήσουμε από εκεί, να είμαστε σίγουροι ότι δεν κόβεται η Κέρκυρα στη μέση. Και από εκεί και πέρα, ξεκινώντας ο εργολάβος κάποιες εργασίες που ταυτόχρονα θα δουλεύει και στο Πέραμα, στο κάτω μέρος, έτσι ώστε να γίνει υπόβαση για να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, αν χρειαστεί να κλείσουμε το ένα ρεύμα και να γίνεται περιτροπής η κυκλοφορία ή και τα δύο. Ο εργολάβος έχει στα χέρια του τη μελέτη του Περάματος, όμως για να μπορέσει να ξεκινήσει εκεί, επειδή δεν γνωρίζουμε αν θα πρέπει να κλείσουμε το δόστρωμα, τη μία μάλλον πλευρά, τη μία λωρίδα ή και τις δύο. Πιστεύω ότι θα κλείσει μόνο η μία. Δηλαδή θα έχουμε τη μία λωρίδα κυκλοφορίας για να μπορεί να γίνεται κίνηση. Όμως θέλουμε να είμαστε σίγουροι. Οπότε για να είμαστε σίγουροι πρέπει να επισκευάσουμε το κομμάτι του Σταυρού και των Αγίων Δέκα, έτσι ώστε με ασφάλεια να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε εκεί την κυκλοφορία και τα μεγάλα οχήματα, που είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα. Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργηθεί έτσι και αλλιώς ένα πρόβλημα. Είναι σίγουρο αυτό. Και γι' αυτό και είπαμε να ξεκινήσουμε πρώτα από εκεί, να αποσυμφορηθεί η κίνηση. Γιατί όπως ξέρετε, ακόμα η Κέρκυρα είναι γεμάτη με επισκέπτες, δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το πρόβλημα τώρα τον Αύγουστο, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία κανονικά χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα. Είπαμε ότι η συνολική εργολαβία είναι ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ακριβώς. Και με χρόνο περάτωσης. Ένα έτος. 12 μήνες. Ναι. Θα είναι πολύ γρηγορότερα έτοιμο. Και οι τέσσερις παρεμβάσεις, ναι, κατά τη δική μου άποψη και σύμφωνα με τις συζητήσεις που κάνουμε με τον ανάδοχο, θα είμαστε πολύ γρηγορότερα έτοιμοι. Πότε θα ξεκινήσουν ακριβώς οι εργασίες? Πιθανόν και την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, Δευτέρα, Τρίτη μάλλον, επιστρέφει ο εργολάβος από κάποια υποχρέωση που έχει. Και την επόμενη εβδομάδα πιθανόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά όλες τις διαδικασίες. Δηλαδή να μπουν οι σημάνσεις και να ξεκινήσει το έργο
από τους Άγιους 10 ή το Σταυρό, δεν ξέρω που θα ξεκινήσει. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα που θα ξεκινήσει πρώτο. Εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Μια πολλά υποσχόμενη συναυλία, κυρίες και κύριοι, για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, θα δοθεί αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στο Προσκοπείο υπό τη μουσική διεύθυνση του κ. Ανδρέα Πιλαρινού και του κ. Μιχάλη Μιχαλόπουλου στο πλαίσιο του πρώτου διαβαλκανικού συμποσίου Κόρνου. Ως αποτέλεσμα πολυετούς επίπονης προεργασίας, το πρώτο διαβαλκανικό συμπόσιο Κόρνου σε συνεργασία της Φιλαρμονικής Ένωσης ο Καποδίστριας και του Horn Ensemble Κέρας είναι γεγονός και θα μετουσιωθεί σε μια πολλά υποσχόμενη συναυλία που θα δοθεί αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στο Προσκοπείο υπό τη μουσική διεύθυνση του Ανδρέα Πιλαρινού και του Μιχάλη Μιχαλόπουλου με τη μουσική επιμέλεια της Μαρίας Φωτιάς και ως αποτέλεσμα της δημιουργικής ιδέας του Κώστα Σίσκου, ο οποίος ξεκίνησε τα πρώτα μουσικά βήματά του στην Καποδίστριας και που από το 2003 είναι κορυφαίος στα κόρνα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Προσκεκλημένη για αυτή την ενδιαφέρουσα σύμπραξη είναι μουσική από χώρες των Βαλκανίων, οι οποίοι θα αποδώσουν έργα Μπετόβεν, Πουτσίνι, Τζον Βίλιαμς, Μαρίας Δελή και Σάβα Τσιλιγκυρίδη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Καλημέρα σας. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ο διοργανωτής στην ουσία μαζί με τη Φιλαρμονική Καποδίστριας και το Κέρας Κόρν Ensemble αυτού του διαβαλκανικού συμποσίου Κόρνων. Το Κόρνο, όπως ξέρετε όλοι εδώ στην Κέρκυρα, είναι ένα από τα διάσημα όργανα. Έχουμε μαζευτεί αρκετοί κορνίστες και σας προσκαλούμε αύριο το βράδυ στη συναυλία μας στο Προσκοπείο στις 8.30. Υπήρξε από τους πρώτους συνδρομητές από το 1980 της Φιλαρμονικής. Ήδη από την Αθήνα, με μεγάλη αγάπη, στηρίζαμε τη συγκεκριμένη Φιλαρμονική. Επομένως, όταν μου δόθηκε ευκαιρία από τον κύριο Σίσκο και μου είπε ότι γίνεται μια συναυλία, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά και σας εγγυόμεθα ότι θα ακούσετε κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο. So, my name is Krasimir Kostadinov from Bulgaria. I'm really glad I'm here. Είναι ο Krasimir Kostadinov από την Βουλγαρία. Είναι πρώτο κόρνο στη Φιλαρμονική της Σόφιας, Φιλαρμονική Ορχήστρα, και είναι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκεται εδώ. Είναι μια ιστορική στιγμή σε αυτό το υπέροχο μέρος. Είναι ο Μίλαν Ροξάντιτς από τη Σερβία. First horn in the opera. Του πρώτο κόρνο στην όπερα και είναι πάρα πολύ χαρούμενος που σε αυτή τη συγκυρία ο Κώστας Σίσκος διοργάνωσε αυτό το meeting και νέοι μουσικοί και με μεγαλύτερους μουσικούς από τόσες χώρες συναντιούνται και μοιράζονται τη μουσική. Hello everyone, I'm Daniele Bolzonella, I'm a historical horn player. And I'm really honored to be here. Είναι ο Ντανιέλε Μπορζονέλα, είναι μουσικός που παίζει, είναι κορνίστας, αλλά παίζει όργανο εποχής, φυσικό κόρνο θα το λέγαμε εμείς στην Ελλάδα. Hello, I'm Ilir Kodima, I'm teaching horn at University of Tirana. Είναι ο Ilir Kodima, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Τυράννων, στο Κόρνο. Είναι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ για όλο αυτό το event. I'm Dario Krokapic from Montenegro. I'm horn player in Montenegro Symphony Orchestra and I'm teaching in school. Είναι ο Dario Krokapic, ένα από το Μαυροβούνιο, παίζει στη Συμφωνική του... του Μαυροβουνίου. Εκεί είναι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ, είναι πρώτη φορά και για εκείνον στη Κέρκυρα. Είναι ο Μπλεντέρ Μπουγιούπη από την Πρίστινα, είναι πρώτο κόρνο στη Συμφωνική της Πρίστινας και είναι πάρα πολύ χαρούμενος που είναι εδώ, τον κάλεσε ο Κώστας Σίσκος και είναι εδώ και συμμετέχει στο Balkan Horn Meeting, στο πρώτο. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Σίσκο, ο οποίος ήταν και παλιός μουσικός και είναι και στην Κρατική Ορχήστρα, για την καταπληκτική ιδέα που είχε να γίνει αυτό το συμπόσιο στην Κέρκυρα και στη Φιλαρμονική μας. Για τρεις μέρες ο χώρος γέμισε με νέους μουσικούς από όλα τα Βαλκάνια και όπως προείπαν ήταν άνθρωποι που έρχονται για πρώτη φορά στην Κέρκυρα. Ελπίζω αυτό το συμπόσιο να γίνει θεσμός και επίσης θέλω να ευχαριστήσω την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, η οποία μας συγχρηματοδότησε, και όλους τους χορηγούς μας. Επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Πιλαρινό, τον μαέστρο επίσης της κατοικίας, για την παρουσία του και για την αυριανή συναυλία μαζί με τον δικό μας μαέστρο. Και πραγματικά εύχομαι τέτοιες δράσεις να προσελκύσουν νέα παιδιά στη μουσική μας. Απλά θέλω να σας πω ότι αυτό το πράγμα που βλέπετε σήμερα έχει ξεκινήσει
τουλάχιστον 10 χρόνια από την ιδέα του Κώστα να γίνεται κάθε χρόνο μία συνάντηση από τα κόρνα. Ξεκίνησε σε τοπικό επίπεδο, έφτασε σε πανελλαδικό επίπεδο και φέτος μετά από 10 χρόνια, γιατί πάντα υπάρχει ένα background που πρέπει να το λέμε, δεν έγιναν όλα σε μία στιγμή, όλα έχουν μία ιστορία και πρέπει να την αναφέρουμε. Άρα ο εμπνευστής είναι ο Κώστας, ο Σίσκος. Και εμείς συνδράμουμε στο να το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια το διαβαλκανικό να γίνει πανευρωπαϊκό και να συνεχίσουμε να κάνουμε μόνο εκπαίδευση στα παιδιά, δωρεάν εκπαίδευση. Αύριο λοιπόν στις 8.30 στο Προσκοπείο μια πολλά υποσχόμενη συναυλία. Τώρα, αλλάζουμε και πάλι θέμα. Μικρές ανάσες δροσιά σε κοντινές παραλίες εντός της πόλης αναζητούν κυρκυριακοί επισκέπτες καθώς ο υδράργυρος χτυπά κόκκινο. Ανάσες δροσιά σε κοντινά σημεία επιδιώκουν να βρουν οι Κερκυραίοι που μένουν στην πόλη, με αποτέλεσμα πολλά σημεία όπως ο Ανεμόμυλος, η Γαρίτσα και το Φαλιράκι να κατακλείζονται από κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό το διήμερο, τριήμερο είναι ό,τι χειρότερο. Εντάξει, προσπαθούμε με τέτοιους τρόπους να δροσιζόμαστε. Και κάπου εδώ κοντινά, ε. Ναι, όσο μπορούμε έτσι. Πιο εύκολα να έχουμε πρόσβαση εύκολα, γιατί γίνεται με αυτή την κίνηση τώρα είναι το κάτι άλλο, απελπισία σκέτη. Μα και εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο ήδη, ε. Πάρα πολύ, πραγματικά πάρα πολύ. Πραγματικά. Εντάξει. Να δροσιζόμαστε. Καλή δύναμη και σε εσάς. Στο έργο σας. Να είστε καλά. Πουτάμε το καφέ μας στα πατά. Είναι το πρόβλημα είναι εκεί που δουλεύουν. Αεροδρόμια, εστιατόρια, καράβια, εκεί το πρόβλημα. Εδώ μια χαρά περνάμε, το μπάνι μας, πάνω από το ζάκι μας τώρα. Θα κάνει και κάψονα αυτές τις μέρες πάλι. Ξέχασα το αυτό. Για την Κέρκυρα δεν υπάρχει κάψονα. Τι το λέτε αυτό. Σας λέω σίγουρα, κοιτάξτε, κάψονα δεν έχει ποτέ Κέρκυρα. 40 βαθμούς, 39, 41. Τι, δεν είναι κάψονας αυτό. Η Αθήνα πέρσι είναι μόνο 48. Η Λάρισα 48. Επιλέγετε πάντως σημεία εδώ πολύ κοντά στην πόλη. Έχουμε δίπλα μένω. Πού να πάμε. Τώρα είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, δεν είμαστε παιδιά. Συνήθως δεν έρχομαι εδώ. Συνήθως πάω Αλικές. Αλλά εδώ είναι χαρισματικό το μέρος. Είναι φοβερό, είναι φανταστικό. Από άποψη θέας λέτε. Από άποψη θέας, από άποψη αισθητικής, από άποψη ότι είναι κοντά μέσα στην πόλη. Καθαριό ότι βλέπω, δεν έχω έρθει, σας λέω πολλές φορές. Έχω χρόνια να έρθω εδώ μόνιμα. Αλλά και η θάλασσα είναι περιποιημένη και βλέπω μια πολύ καλή κατάσταση. Αυτές είναι μικρές σύντομες ανάσες δροσιάς τώρα που θα ανέβουν και άλλες θερμοκρασίες. Βέβαια τώρα και αυτοί οι άνθρωποι που μένουν εδώ στην πόλη, όλοι εμείς δηλαδή που είμαστε στην καθημερινότητα, είναι κοντινό σημείο, είναι μια ανάσα δροσιάς όπως το είπατε κι εσείς. Και περνάμε μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Είναι και θείο δώρο αυτό που έχουμε εμείς γύρω-γύρω, γιατί αν δούμε άλλα μέρη οι οποίοι. Βιώνω κάποια πράγματα που έρχονται επισκέπτες στο νησί ή γνωστοί μας από κάποια μέρη που οι καημένοι δεν έχουν όχι η θάλασσα. Εμείς λέει την έχετε το θείο δώρο μέσα. Πρέπει να το προσέχουμε κι εμείς. Λίγο καθαριά την περισσότερη, θα είμαστε μια χαρά. Οι ημέρες μέχρι και το Σάββατο αναμένεται να είναι ακόμη πιο θερμές με την επέλαση ενός νέου κύματος καύσωνα, το οποίο θα γίνει αισθητό και στην Κέρκυρα. Οι θερμοκρασίες θα αυξάνονται συνεχώς και θα κορυφωθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Την αναγκαιότητα ενίσχυσης της μικρομεσαίας τουριστικής επιχειρηματικότητας αναφέρθηκε ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Άλεκος Αυλονίδης, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην αδικία που υφίσταται ομοχλώσεις τουριστικής οικονομίας οι εργαζόμενοι του κλάδου. Ο απολογισμός της τουριστικής περίοδου θα γίνει τον Οκτώβριο, ωστόσο η φετινή σεζόν είναι πολύ καλή παρά το γεγονός ότι μόνο ο αυξημένος αριθμός επισκεπτών δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα. Την άποψη αυτή εξέφρασε μιλώντας στο ΣΤΑΡ ο βουλευτής Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος πάντως παρατήρησε ότι δεν υπάρχει ισότιμη διάχυση των εσόδων σε όλους όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Με τους εργαζομένους στα ξενοδοχεία, οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη, να αδικούνται, καθώς δεν απολαμβάνουν αναλογικά τον κόπο της προσφοράς τους σε οικονομικό επίπεδο. Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται σε αυτή τη φάση με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην παίρνουν ως απολαβές την αντίστοιχη αύξηση που θα υπάρξει σε σχέση με το τουριστικό μας προϊόν. Είναι μια μεγάλη αδικία. Ταυτόχρονα, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στον τομέα των ξενοδοχείων και του επιστημισμού δεν μπορεί να εισπράξει τόσα έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα σωρευμένα επί δύο έτη χρέη. Έρχεται και καπάκι η υποχρέωση να πληρώσουν την επιστρεπτέα προκαταβολή, να πληρώσουν την ενέργεια, η οποία ουσιαστικά, εννοώ δηλαδή τη ΔΕΗ και τα λοιπά, ουσιαστικά έχει χτυπήσει την καρδιά της επιχειρηματικότητας και όλα αυτά μαζί
συμπυκνωμένα με οδηγούς στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται ενίσχυση η επιχειρηματικότητα, θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περαιτέρω η επιχειρηματικότητα. Δεν φτάνουν οι τρεις μήνες, οι τέσσερις μήνες, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σωρευμένα χρέη και την όλη κατάσταση. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι εμείς στην Κέρκυρα θα πρέπει το χειμώνα να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Να κουβεντιάσουμε και να απαντήσουμε σε ένα βασικό ερώτημα, που είναι οι υποδομές μας αντέχουν τον μεγάλο αριθμό πρώτων, το θεσμικό μας πλαίσιο, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της τουριστικής περίοδου, η καθαριότητα ήταν αντίστοιχη με αυτό που πρέπει να προσφέρουμε στους τουρίστες μας, λειτουργήσαμε έτσι σε επίπεδο δημόσιας υγείας ώστε να υπάρχει σιγουριά στον τουρίστα που έρχεται στην πατρίδα μας, η σιγουριά, η υγειονομική σιγουριά. Έχουμε διαμορφώσει τις προϋποθέσεις τις θεσμικές έτσι ώστε να λειτουργήσουμε την επόμενη χρονιά με έναν ενιαίο οργανωτικό φορέα, τον περίφημο DMO, δηλαδή τον προορισμό μας να τον διαχειριστεί ένας οργανισμός που όλοι εμείς θα πειθαρχούμε στις αποφάσεις του. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε μία ακόμα εθελοντική αιμοδοσία η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, ειδικά το καλοκαίρι. Οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται όσο πολλαπλασιάζεται και ο πληθυσμός του νησιού. Ακόμη μία αιμοδοσία διοργάνωσε το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας με την κινητή μονάδα του που βρίσκεται στην οδό Γεωργίου Θεοτόκη μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο. Όπως τόνισε ο Διευθυντής του Τμήματος Αιμοδοσίας, Μιχάλης Τζιλιάνος, η εθελοντική προσφορά αίματος είναι σημαντική καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Όμως γίνεται ακόμη πιο χρήσιμη και ουσιαστική στη διάρκεια του καλοκαιριού, που ο πληθυσμός του νησιού μεγαλώνει όπως και οι ανάγκες. Και μάλιστα αυτό το διάστημα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση στο νοσοκομείο, δόξα τω Θεώ τα καταφέρνουμε, δεν υπάρχουν ελλείψεις, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση επειδή τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και κυρίως τα έκτακτα περιστατικά, τροχεία και πολλά άλλα, τα οποία παρουσιάζονται στους επισκέπτες της Κέρκυρας που προστίθενται στις ανάγκες των μονίμων κατοίκων. Θα λέγατε ότι είμαστε σε ικανοποιητικό αριθμό στην Κέρκυρα όσον αφορά στους εθελοντές αιμοδότες? Ποτέ δεν πρέπει να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ικανοποιητικό. Πάντα θα πρέπει να επιδιώκουμε για το καλύτερο. Οι ανάγκες, κυρία Σπρέα, καλύπτονται. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει μια μεγαλύτερη ανταπόκριση του κόσμου. Ειδικά σε περιπτώσεις που είναι σπάνιες οι ομάδες αίματος. Βεβαίως. Και μάλιστα αυτούς τους καταχωρούμε τους αιμοδότες και περιοδικά τους στέλνουμε μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου και τους ειδοποιούμε να προσέλθουν για αιμοδοσία. Ένας υγιής οργανισμός, ένα υγιές άτομο, πόσο συχνά μπορεί να δίνει αίμα? Τα παιδιά που είναι πίσω μου, που είναι εθελοντές αιμοδότες και όπως βλέπετε φοράνε και οι δύο, όπως το επισημάνατε εσείς, κόκκινη μπλούζα, που είναι το σύμβολο της αιμοδοσίας, μπορούν άνετα μετά από τρεις μήνες και άφοβα να επαναλάβουν την αιμοδοσία. Μπορείτε, αν θέλετε και το επιθυμούν και οι ίδιοι, να τους ρωτήσετε και πώς αισθάνονται. Θέμη, μόλις έδωσες αίμα, εγώ θα έλεγα καλύτερα λίγα λεπτά από το χρόνο σου. Από το χρόνο μας, ναι. Είναι καλό να δίνουμε, βοηθάμε κόσμο που έχει ανάγκη και μακάρι όλοι να προσπαθούν να δίνουν αίμα. Ο ίδιος είσαι εθελοντής αιμοδότης. Ναι. Πόσο συχνά περίπου δίνεις αίμα? Τώρα τα τελευταία χρόνια κάθε τρεις μήνες περίπου, έλα, όσο έχω χρόνο και ξεκλέβω 10 λεπτά να δώσουμε ζωή και σε άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τηλέμαχε, είσαι και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Πόσο συχνά δίνεις αίμα? Συνήθως 3 με 4 φορές το χρόνο. Έχεις καλό αιματοκρίτη. Δόξα τω Θεώ, ναι. Πότε αποφάσισες και για ποιο λόγο ξεκίνησες να δίνεις αίμα? Η αλήθεια είναι ότι αποφάσισα γύρω στα 27-28 κάπου εκεί και επειδή ήξερα ότι η Ελλάδα έχει γενικά ανάγκες στην αιμοδοσία και χρειαζόμαστε πάντα αίμα, αποφάσισα, λέω, εφόσον μπορώ και μπορώ να προσφέρω κάτι, ας το προσφέρω. Τσάμπα είναι, κάποια λεπτά από το χρόνο μας είναι, οπότε γιατί όχι. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Σας δώσαμε το στίγμα της επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Εμείς σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί. Στην εκπομπή υπάρχει θέμα προσκεκλημένος απόψε ο Δήμαρχος Καθαριότητας του Δημοκεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσεων, ο κύριος Γιάννης Ερεμέτης. Προς το παρόν, γεια σας.
Με συννεφιά και τοπικές νεφώσεις θα ξεκινήσει αύριο ημέρα, ενώ αργότερα προς το μεσημέρι ενδέχεται να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις, οι οποίες όμως δεν θα έχουν διάρκεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις και η έντασή τους θα κυμανθεί από 2 έως 4 μποφόρ και στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί από 30 έως 33 βαθμούς Κελσίου.